και το μυαλό. Λοιπόν, κύριε Χαρίτση, πώς τα βλέπετε τα πράγματα με τον κύριο Ερντογάν και πώς βλέπετε και τον χειρισμό της κυβέρνησης μέχρι τώρα απέναντι σε μια προκλητικότητα η οποία κάθε άλλο παρά είναι σε αποδρομή. Έχετε δίκιο. Και η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα τα βλέπουμε πάρα πολύ ανησυχητικά, κύριε Παυλόπουλε, γιατί είναι σαφές ότι από τη μεριά της Τουρκίας υπάρχει μια διαρκώς αυξανόμενη επιθετικότητα, η οποία μάλιστα έχει φτάσει ακόμα και σε υπερπτήσεις πάνω από τα νησιά αλλά και πάνω από τον Εύρο. Είδαμε τι έγινε τις προηγούμενες ημέρες στον Εύρο και δυστυχώς αυτό το οποίο βλέπουμε από τη μεριά της κυβέρνησης είναι μια αντιμετώπιση η οποία μέχρι στιγμής δεν δείχνει να αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα της κατάστασης. Ακούσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο πριν από λίγες μέρες να μιλάει για μια περίοδο που δεν είναι ιδιαίτερης έντασης και ότι η Τουρκία είναι αποδυναμωμένη. Μα έχουν σταλεί τόσες δυνάμεις εκεί, κύριε Χαρίτση. Δηλαδή κάθε άλλο παρά. Δεν αντιμετωπίζουν με σοβαρότητα κύριε ότι αυτή τη στιγμή το μείζον θα είναι να υπάρχει μια σοβαρή εθνική στρατηγική για το πώς αντιμετωπίζουμε μια τέτοια κρίση. Οι παλινοδίες κυβέρνησης, το γεγονός ότι βλέπουμε το Υπουργείο Εξωτερικών με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας κάθε τρεις και λίγο να ακολουθούν εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση στο ζήτημα. Το γεγονός ότι είχαμε τις προηγούμενες μέρες από τον Υπουργό Εξωτερικών και τον υπεθάτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας δηλώσεις οι οποίες από τη μία πλευρά προσπαθούσαν να υποβαθμίσουν αυτό το οποίο έγινε στον Εύρο και από την άλλη είχαν μια πολύ πιο αυξημένη ρητορική, νομίζω ότι δημιουργούν μια... Μα δεν είναι διαφορετικός ο ρόλος τους. Θέλω να πω άλλος ο ρόλος του Υπουργού Εξωτερικών, άλλος ο ρόλος του Υπουργού Άμυνας. Προφανώς είναι διαφορετικός. Και σας λέει και η Ντόρα, σας ρώτησε κάτι. Η αποστολή των 400 αστυνομικών σε ενίσχυση των δυνάμεων πάνω στην περιοχή, πάνω στον Εύρο. Και ταυτόχρονα οι διπλωματικές πρωτοβουλίες από το Υπουργείο Εξωτερικών δεν δείχνει μία αυξημένη εγρήγορση. Εμείς λέμε ότι η κυβέρνηση, κύριε Παυλόπουλε, πρέπει να κάνει ό,τι χρειάζεται να γίνει για να διαφυλάξει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και βεβαίως να τηρήσει το εθνικό δίκαιο. Αυτό είναι το μείζον. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή μίλησατε για διπλωματικές πρωτοβουλίες, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, μια από τις τελευταίες ενέργειες οποίες έκανε τον Ιούνιο του 2019, συγκεκριμένα 30 Ιουνίου, λίγες μέρες πριν από τις εθνικές εκλογές, στη Σύνοδο Κορυφής, ήταν να πετύχει μαζί με την Κύπρο τότε, μαζί με τον πρόεδρο Αναστασιάδη από την Κύπρο, να πετύχει για πρώτη φορά να υπάρχει στο ανακοινωθέν της Ευρωπαϊκής Ένωσης η δυνατότητα επιβολής Ρώσεων. Οι οποίες δεν επιβλήθηκαν ποτέ όμως. Οι οποίες ποτέ δεν ενεργοποιήθηκε αυτή η δυνατότητα. Ναι. Γιατί ποτέ δεν διεκδικήθηκε αυτό από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Όταν μιλάμε λοιπόν για διπλωματικές πρωτοβουλίες, πρέπει να μιλάμε για πολύ συγκεκριμένες ενέργειες που πλέον υπάρχει δυνατότητα να γίνουν. Και βεβαίως, εμείς επιμένουμε σε αυτό. Δεν μπορεί η κυβέρνηση όλο το προηγούμενο διάστημα. Είδαμε τι είχε γίνει στον Εύρο πριν από λίγους μήνες και πώς προσπάθησε επικοινωνιακά να το διαχειριστεί όλη αυτή η κυβέρνηση. Να μιλάει για σύμμετρες απειλές, να μιλάει για κρίση τόσο πρωτοφανή και την ίδια στιγμή να αρνείται αυτό. Τότε όμως συμφωνήσατε ότι αντιμετωπίστηκε η κρίση στον Εύρο. Επιτρέψτε μου να το πω αυτό. Να αρνείται να συγκληθεί Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών για να υπάρχει μια χάραξη εθνικής γραμμής σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα. Ναι. Δηλαδή στο επίπεδο των... Είναι αντιφατικό αυτό. Θα έλεγα υποκριτικό από τη μεριά της κυβέρνησης να μιλάει για μια τόσο μεγάλη κρίση και την ίδια στιγμή. Βέβαια, να το πότε συγκαλείται ένα Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών έχει να κάνει και με τη στρατηγική επιλογή της δραματοποίησης ή μη της κατάστασης. Και επίσης ακούω και κάτι ακόμα, είδαμε, κύριε Χαρίτση. Ενώ ασκείτε και καλά κάνετε, γιατί είναι ο ρόλος εξωματικής αντιπολίτευσης. Από την κυβέρνηση δεν έχει προηγούμενο. Η δραματοποίηση που είδαμε από την κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα στον Εύρο δεν έχει προηγούμενο. Άρα όταν υπάρχει αυτή η δραματοποίηση... Ναι, αλλά δεν γίνεται. Τώρα λέτε, πριν λέγατε ότι ήταν χαλαρή η στάση στον Εύρο του Δένδια. Τώρα μου λέτε ότι ήταν δραματοποίηση. Μιλάω για τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, κύριε Παυλόπουλε. Τα είδατε. Ναι. Τα είδατε. Είδατε τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών. Είδατε τι έγινε. Εμείς αυτό που λέμε είναι πάρα πολύ σαφές. Καταρχάς, είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι η στρατηγική την οποία ακολούθησε όχι τώρα, από την αρχή η κυβέρνηση, δηλαδή τη σύνδεση του προσφυγικού με τα ελληνοτουρκικά,
ήταν μια στρατηγική λανθασμένη και αποτυχημένη. Εμείς το είχαμε επισημάνει εξ αρχής. Τελικά τι έγινε, τι είδαμε αυτό το οποίο έγινε. Είχαμε και στο προσφυγικό, είχαμε αύξηση των ροών τους τελευταίους μήνες και στα ελληνοτουρκικά είχαμε μία όξυνση από τη μεριά της Τουρκίας. Εμείς το κάναμε αυτό ή το έκανε η Τουρκία και εμείς το αντιμετωπίσαμε με τον τρόπο που το αντιμετωπίσαμε. Το έκανε η Τουρκία ακριβώς γιατί από τη μεριά της θέλει να αντιμετωπίσει ο Ερντογάν τα δικά του ζητήματα και τα εσωτερικά του ζητήματα, τα οποία προφανώς τα εξωτερικεύει. Από την άλλη όμως, το γεγονός ότι υπήρχε μια αυτή η λογική, αυτή η στάση από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία ουσιαστικά δεν χάραζε μια αποφασιστική στρατηγική απέναντι σε αυτήν την αυξανόμενη προκλητικότητα της Τουρκίας, επέτρεψε και αυτήν την όξυνση από τη μεριά της Τουρκίας. Και επαναλαμβάνω, η σύνδεση ενός ευρωτουρκικού ζητήματος, όπως είναι το προσφυγικό, με τα ελληνοτουρκικά, είναι μια σύνδεση. Το είχε πει άλλο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι αυτή ήταν η στρατηγική της κυβέρνησης και αναγκάστηκε να το μαζέψει κακήν κακώς στη συνέχεια. Ήταν μια στρατηγική η οποία αποδείχθηκε πάρα πολύ επικίνδυνη και πάρα πολύ αποτυχημένη. Μάλιστα. Κύριε Παπλόπουλο και κύριε Κουκουκόη. Εσείς λέτε λοιπόν, Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών για να είναι καθαρό. Αυτό είναι ταυτόσιμη άποψη με το κίνημα αλλαγής. Σε αυτό ταυτίζεστε απόλυτα, κύριε Χαρίτση, έτσι δεν είναι? Το αν το ζητάνε και άλλες δυνάμεις αντιπολίτευσης, νομίζω ότι είναι θετικό. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι πάρα πολύ σαφές. Ναι. Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών για χαρακτηριστική στρατηγική. Τις κυρώσεις. Η Ελλάδα να επαναφέρει στο τραπέζι το θέμα των κυρώσεων. Το ευρωπαϊκό τραπέζι, τις κυρώσεις. Ο φράχτης καλώς γίνεται. Έχουμε πασιφανή παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Από εκεί και πέρα, όλα τα άλλα ζητήματα να τα δούμε και να μας παρουσιάσει επιτέλους η κυβέρνηση σαφές σχέδιο για το τι προτίθεται να κάνει. Κύριε Χαρίτση, ένα λεπτό. Εμείς βλέπουμε εικόνες από το τηλεοφόρο Μεσογείων, εκεί όπου το έκτακτο προσωπικό, στο πλαίσιο της κινητοποίησης σήμερα, κλείνει συμβολικά το ένα τμήμα της λεωφόρου Μεσογείων. Μια λωρίδα. Δυστυχώς δεν έχω εικόνα αυτή. Ναι, είναι το ρεύμα ανόδου που έχει κλείσει αυτή την ώρα συμβολικά. Βασίζομαι στην δική σας περιγραφή. Ναι. Για τις, και οι δύο. Και η άνοδος και η κάθοδος της Μεσογείων, λοιπόν, στο ύψος του Σωτηρία αυτή την ώρα, συμβολικός αποκλεισμός από το προσωπικό που διαμαρτύρεται. Γιατί λήγουν οι συμβάσεις τους, το θέμα που είδαμε λίγο νωρίτερα. Και θέλουν οι άνθρωποι. Και ζητούν τη μονιμοποίησή τους. Βέβαια, ζητούν τη μονιμοποίησή τους. Έδωσαν τη μεγάλη μάχη το προηγούμενο μεγάλο. Κύριε Παπλόπουλο, όταν λέγαμε από την αρχή της κρίσης, ο ελληνικός λαός έκανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Αυτή η προσπάθεια έδωσε χρόνο και στην κυβέρνηση να μπορέσει να ενισχύσει επί της ουσίας το εθνικό σύστημα υγείας. Δυστυχώς η κυβέρνηση τον έχασε αυτό το χρόνο. Και αντί απλώς να χειροκροτάμε ή να δίνουμε, αν θέλετε, λεκτικά συγχαρητήρια σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά υπερέβαλαν εαυτούς και ήταν οι ήρωες αυτής της περίοδου, αυτό το οποίο θα έπρεπε να γίνει, και εμείς το έχουμε ζητήσει εξ αρχής, σας παραπέμπω στις ανακοινώσεις που βγάλαμε από την αρχή της κρίσης, όχι τώρα, για να μην εμφανιζόμαστε μετά Χριστόν προφήτες. Είχαμε ζητήσει να προχωρήσουν επιτέλους οι διαδικασίες πρόσληψης μόνιμου προσωπικού που είχαν ξεκινήσει το 2019 και πάγωσαν το Αυτές οι συμβάσεις μπορούν να μονιμοποιηθούν. Να προχωρήσει. Προβλέπετε. Γιατί είναι δικές σας συμβάσεις αυτές. Όπου είναι δυνατό. Αυτές είναι δικές σας συμβάσεις. Μονιμοποίηση των συμβασιούχων. Όλοι μπορούν να μονιμοποιηθούν. Προβλέπετε. Γιατί εμείς καταφέραμε στις δύσκολες. Κύριε Χαρίτση, επειδή ξέρετε, είστε από εκείνους που ξέρουν. Ρωτώ, αυτές οι συμβάσεις μπορούν να μονιμοποιηθούν όλες και δεν το κάνει η κυβέρνηση. Κύριε Παυλόπουλε, εμείς αυτό το οποίο κάναμε το 2015 με το 2019 σε πολύ δύσκολες, όπως θα θυμάστε, μνημονιακές συνθήκες, είναι ότι στηρίξαμε, και όταν δεν είχαμε κρίση πανδημίας, αλλά επειδή ήταν βασική πολιτική μας επιλογή, να στηρίξουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πώς έγινε αυτό? Έγινε με μόνιμο προσωπικό και όπου είχαμε τη δυνατότητα και με έκτακτο προσωπικό. 19.500 άνθρωποι, γιατροί και νοσηλευτές, μπήκαν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αλίμονο αν δεν είχε γίνει αυτή η ενίσχυση τα 4 χρόνια. Χειροκροτάει ο κόσμος. Όχι μόνο δεν διαμαρτύρονται. Σήμερα. Συγγνώμη, κύριε Χαρίτση μου. Δώστε το μπροστά αυτό, παιδιά. Να το δούμε, σας παρακαλούμε πολύ. Ένα λεπτό. Ο κόσμος, οι οδηγοί στην ταλαιπωρία του μέσα, ακινητοποιημένοι. Είναι εντυπωσιακό το πράγμα. Χειροκροτούν του γιατρού και του νοσηλευτέ.
Μπράβο, συγκινητικές εικόνες. Να ο Σπύρος. Θα τον ακούσουμε. Θέλω να σας πω ότι αυτό το οποίο ζούμε αυτή τη στιγμή είναι μοναδικό. Πράγματι οι άνθρωποι εδώ από τα αυτοκίνητα οδηγοί χειροκροτούσαν τους συγκεντρωμένους εργαζόμενους συμβασίους των νοσοκομείων. Και πράγματι αυτό ήταν μοναδικό. Ένα λεπτό κύριε Χαρίτση, μόνο ένα λεπτό. Αυτοί οι άνθρωποι έδωσαν τη μάχη τους πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες και μέσα σε εργασιακή αβεβαιότητα. Είχαμε ζητήσει από την αρχή από την κυβέρνηση να προχωρήσει. Δεν μου απαντήσατε όμως, με μία φράση θέλω να μου απαντήσετε. Αυτές οι συμβάσεις μπορούν να μονιμοποιηθούν όλες. Σας απαντώ, οι συμβασιούχοι μπορούν οι περισσότεροι να μονιμοποιηθούν και επίσης το πιο σημαντικό, οι άνθρωποι αυτοί έχουν τα μόρια, μπορούσαν να μπουν στις προκηρύξεις οποίες είχαμε ξεκινήσει για τις νέες θέσεις στο ΕΣΥ. Δυστυχώς δεν προχώρησαν αυτές οι προκηρύξεις και αυτοί οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή μένουν στον αέρα. Σας ευχαριστώ. Όλοι μας δικαίως χαρακτηρίσαμε ήρωες το προηγούμενο διάστημα. Καλημέρα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Χαρίτση, ευχαριστούμε. Είναι μοναδικό το πλάνο που είδαμε, αυτό που συνέβη στη Λεωφόρο Μεσογείων. Με το έκτακτο προσωπικό να κλείνει στο πλαίσιο της κινητοποίησής του και τα δύο ρεύματα, να σταματούν οι οδηγοί. Και αντί να ξέρεις να είναι οργισμένοι, γιατί έχουν να πάνε στη δουλειά τους και εκείνοι είναι στην κίνηση. Χειροκροτούσαν μέσα από τα αυτοκίνητα και τις μηχανές, τους νοσηλευτές και τους γιατρούς ή τους ανθρώπους, το προσωπικό. Των συμβασιούχων στα νοσοκομεία για όλη αυτή τη μάχη που έδωσαν όλο αυτό το διάστημα. Εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό. Έλα, Σπύρο. Ναι, αν μπορώ, παιδιά, να πω, αυτό το πλοίο το έχω ζήσει και εγώ για πρώτη φορά. Τόσα χρόνια καλύπτουμε πορείες, συγκεντρώσεις κλπ. Σπύρο, λοιπόν, η εικόνα μίλησε από μόνη της. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Νομίζω ότι η εικόνα μίλησε από μόνη της, το είδαν όλοι. Οι φίλοι τηλεθεατές δεν το έχουμε ξαναδεί. Όχι. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Είναι η ευγνωμοσύνη του απλού πολίτη απέναντι σε έναν άνθρωπο ο οποίος απόλυτα εκτεθειμένος έδωσε τη μεγάλη μάχη για να έχουμε εμείς την πολυτέλεια τώρα. Να συζητάμε, να γκρινιάζουμε, να αντιπαρατηθέμεθα κτλ. Λοιπόν, πάμε. Αύριο κληρώνουμε για μία οικογένεια ένα πενθήμερο ταξίδι στην πανέμορφη Σύφνο και στο Χρυσοπηγή Moonlight House, μια βίλα με απίστευτη θέα, δίπλα στις πιο δημοφιλείς παραλίες του νησιού, μαζί με τακτοπλοϊκά εισιτήρια.